Απρίλη σε πέρα θα πάρω παπούτσια, θέλω παπούτσια. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αιώνας όλος των αιώνων. Αμήν. Μορφήν αναλύωτος ανθρωπίνης προσέλαβες, Θεόνο καθουσία πολύ έσπλαγνε Κύριε, και νόμον εκκληρών περί το μην θελήσει κατεδέχεις αρχικήν, όπως πάψεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη τη σύ, δόξα τη εσπλαγνία σου, δόξα τη ανεχθάστο λόγια συγκαταβάση σου. Εισπάσαν την γη εξήλθεν ο φόγκο σου, ως δεξαμένη το λόγο σου. Διού Θεό πρεπός εδογμάτισα στη φύση των όρων εντράνω σας, να τον ανθρώπον ύφη κατεκόρμη σας. Βασίλειον ιεράτευνα πατερόσιε, Χριστόν ο ποιητής και δεσπότης, θε τον όλων υπερούσι αιώντος, γενή άψιον ευλόγησον περίοδον, σώσον το ελέη σου, το αφήρω υπτήρμον, πάντα σου λατρεύοντας το μόνο δεσπότη. Ιησού Χριστό, μεταλαμβάνοντας τας ουρανίες δωρεά σου, ότι επισήλ πήκαμε τον ζώντη Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον ένα καθής ζωήν ημών, κατέφθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των θείων συντολών, ότι ου κάρτο μόνο ζήστε άνθρωπο. Πρεσβείς Παναχράνου σου μικρό, τον Αγίος Πατρός ημών Βασίλειο του Μεγάλου και πάνω στον Αγίο να μείνει. Δόξα Χριστέ ο Θεός, ελπίς ημών, Κύριε δόξα Σύ. Ο Αναστάσεις των νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, της Πρεσβείς Παναχράνου και επαναγωγή του μικρό, τη δύναμη τιμή του Ζωπιού Σταυρού, του Αγίου Δόξου Προφήτου Παδρών, του Αγίου Άμου, του Αγίου Δόξου Περιθύνου Μουστών και πάνω στον Αγίου, ελύση και σώση ημάς ο αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός του Σταυρός σου και μετά εσείς το πρόξτε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών Αγίων Πατέων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελύσουν και σώσουν ημάς. Αμήν, να είστε καλά, να ζήσετε καλή και ολοκληρωμένη χρονιά. Υγεία, να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, σας εύχομαι σε όλους με υγεία σας και τις οικογένειές σας. Ξεκινώντας να ευχαριστήσουμε τον Πάτερ Βασίλειο που είχαν ευλογήσει τον όμιλό μας και την πίδα μας. Να αναφερθώ σε κάποιους ανθρώπους που μας τίμησαν με την παρουσία τους, το Δασαρχείο Τρικάλων, τους Κυνηγητικούς Συλλόγους Τρικάλων και Πύλης, τον πρόεδρο του Κοινοφιλικού Ομίλου Καρδίτσας, τον κύριο Παπούλια, τον Οφισέ, τον πρόεδρο τον κύριο Καραντώνη, τον πρόεδρο Διαδρομή με τα σκυλιά Ομολωσό της Υπήρου, τον κύριο Χατζή, τον ταμείο από τον Κοινοφιλικό Ομίλου Λάρισα, τον κύριο Τζάστα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα να μας τιμήσετε. Όπως και την Ελληνική Αστυνομία, τον κύριο Καλαμαρά. Θα ξεκινήσουμε. Το 2023 είχαμε μια πολύ γεμάτη χρονιά από εκδηλώσεις. Κάναμε δύο πετυχημένους αγώνες σε Ορτίκη και Μπεκάτσα. Ειδικά στο Ορτίκη, οι συμμετοχές ξεπέρασαν τα 90 σκυλιά το διήμερο και πάνω από 200 άτομα κόσμο. Κάτι που μας χαροποίησε ιδιαιτέρως. Δείχνει την αγάπη του κόσμου που δείχνει για τον όμιλό μας. Όπως και σε συνεργασία με τον ΟΚΑΔΕ, κάναμε μια διήμερη μορφολογία σέντερ και πόιδερ και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπεκάτσας. Ο όμιλός μας βραβεύτηκε γι' αυτό από τον κύριο Κουζούνα, τον πρόεδρο, και είναι μεγάλη τιμή για εμάς. Τη νέα χρονιά θα ξεκινήσουμε 30-31 Μαρτίου με αγώνα διήμερο Άκης Ορτίκης στους Γόμφους. Και επίτε έχουμε μια και πάλι γεμάτη χρονιά με έκθεση μορφολογίας, αγώνα σε πέτρα και σε μπεκάτσα. Θα ξεκινήσω να πω
Να δώσουμε δύο συγχαρητήρια σε δύο σκυλιά τρικαλινής εκτροφής. Είναι ο Ντάλτον Πόιντερ, με εκτροφέα και ιδιοκτήτη το Σταύρο τον Μερτσότη, ο οποίος είναι και μέλος στον όμιλό μας και ανακηρύχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στη Μεγάλη Έρευνα. Όπως και το αγγλικό Σέντερ Λέλο, ο Νταούλας Πυργετός, εκτροφέα τον κύριο Νταούλα και ιδιοκτήτη τον κύριο Καταραχιά, που είναι πάλι επίσημη μέλη στον όμιλό μας, ανακηρύχθηκε πρωταθλητής στην έρευνα κυνηγίου. Τα τρίκαλα από παλιά, ακόμα και τώρα, έχουν αποδείξει ότι είναι μια πολύ σπουδαία σκυλιά, συνέχεια, τα οποία διακρίνονται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Όλα αυτά τα σκυλιά έχουν ξεκινήσει μέσα από το κυνήγι και τον όμιλό μας. Δεν έχουμε να αποφευθούμε τίποτα και κανέναν. Αξίζει τώρα. Πέρυσι με την κακοκαιρία, ο ταμείας του ομίλου μας, ο κ. Βαγγέλης Φιλίππου, έκανε κάτι το αδύνατο. Πάλεψε με τα νερά, με τη βάρκα και πήγε έσω ανθρώπους. Αυτό το πράγμα. Και θα το ξανακάνουμε πάλι, άμα χρειαστεί. Θα σπίσεις κάτι. Να μην χρειαστεί. Όμως είμαστε επιτυχιόν, είμαστε κυνηγοί. Ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Συγχαρητήρια εδώ που μας ακολουθήσατε και έχουμε βάση και βγάζουμε τέτοια σκυλιά από πολύ παλιούς κυνηγούς σαν τρίκαλα. Τι να πω. Καταρχήν είμαστε όλοι έτσι, αυτό που είδα απόψε, ενωμένοι και μας ένωσε λίγο και περισσότερο ο Ντάνιελ και μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλές σκοπεύσεις, γιατί όλοι βρίσκεται με κάτσες. Έτσι μαθαίνω. Τέλος, να μην σας κουράσω και εγώ πολύ, θα ήθελα να πω ότι θέλουμε πολύ κόσμο στον όμιλο, θέλουμε τους κυνηγούς να είναι κοντά στον όμιλο. Ο όμιλος δεν θα υπάρχει άμα δεν είστε εσείς. Όσοι προέδρε και αν περάσουμε όσα και διοικητικά, άμα δεν υπάρχουν ο κόσμος, οι συμμετοχές τους, δεν πρόκειται να υπάρχει όμιλος. Θέλουμε να είστε κοντά και αυτό φαίνεται και σήμερα που είστε όλοι κοντά μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, στους επόμενους αγώνες, τουλάχιστον εντάξει, αυτούς τους αγώνες που μπορούμε να ακολουθήσουν κάποιοι, γιατί εντάξει, ο αγώνας μπικάτσας είναι λίγο ιδιόρυθμος, τουλάχιστον στους αγώνες ορτικιού και αυτά θα δείτε αρκετά θεάματα. Και θέλουμε να συμμετάσχετε με αυτό ο άγχος που μπορείτε και όπου μπορείτε. Αλλά φέτος θα είναι κάτι ξεχωριστό. Θέλω να αναφερθώ και σε έναν άνθρωπο που είναι σήμερα μαζί μας, έχασα να τον πω συγγνώμη κιόλας. Είναι ο κύριος Χρήστος Τζίρμπης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολλά χρόνια μέλος στον όμιλο, έχει προσφέρει πολλά στην ελληνική κοινοφιλία. Έχει κερδίσει κάτι το ακατόρθωτο. Με σέντρε πάλι τρικαλινής εκτροφής με τον Άλεξ, ο Αλαντίνη Πιλάστρη. Χρήστο, ευχαριστούμε που είσαι εδώ σήμερα. Και σου ευχόμαστε πάντα επιτυχίες. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα ήθελα να τελειώσω και εγώ να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε. Ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τους κυρίους του κοινοφιλικού ομίλου Καδίτσας και Νάρισσας που έχουμε κατορθώσει να είμαστε πιο κοντά πλέον και να πούμε ότι και αυτοί οι όμιλοι θα έχουν αγώνες. Οπότε να τιμήσουμε και πρέπει να βοηθούμε μεταξύ μας. Έτσι, μπράβο, σαν Θεσσαλία, σαν γειτονική νομή. Να στηριζόμαστε. Στηριζόμαστε και να πάμε γενικά στη Θεσσαλία όλοι στην κοινοφιλία μπροστά. Συγγνώμη, ξέρεις να φέρετε τον δικηγόρο του ομίλου μας, τον κύριο Μισάκη. Κύριε Μισάκη, ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας. Και θέλω να αναφέρω κι εγώ κάτι, δηλαδή ένα γεγονός που συμβαίνει εδώ και. Εντάξει, εγώ τώρα έχω αναλάβει εδώ και 3 χρόνια ταμείας. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια από τη στιγμή που έφυγε ο φίλος μας ο Πυρώνας, πέθανε ο άνθρωπος, και ο κύριος Κώστας Καράς έτυχε να είναι μαζί στην κυνηγή, πληρώνει ακόμη τη συνδρομή του γιατί είναι ακόμη ζωντανός. Μπράβο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που δεν πρόκειται να μπράβο.